Παραμένουμε στο θέμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή, κοσμήτορα της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Δημήτρη Ραπτόπουλο, με σκοπό να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για την Κτηνιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Με την ευχή να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι καλά. Καλημέρα λοιπόν και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Υποδέχεται το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για πρώτη χρονιά φέτος την νεοσυσταθήσα κτηνιατρική σχολή. Σας παρακαλούμε λοιπόν να δώσετε στον κόσμο που σας ακούει και για τους γονείς και για τους υποψηφίους παραπάνω πληροφορίες για το πρόγραμμα των σπουδών και την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών. Βεβαίως. Το πτυχίο κτηνιατρικής εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες, τις λεγόμενες Day One Competencies, δηλαδή τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας κτηνίατρος αμέσως μετά, μία μέρα μετά την αποφύτισή του, γι' αυτό και λέγονται Day One Competencies. Και αποσκοπεί την προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, η αποστολή της οποίας, ως γνωστόν, είναι πρώτον η εξασφάλιση της υγείας και της ευζοίας των ζώων, η βελτίωση της ζωικής παραγωγής, η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του ελέγχου των μεταδιδόμενων στον άνθρωπο ζωονόσων, της πιστοποίησης της καταλληλότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης και της μείωσης της χρήσης αντιβιωτικών. Το πρόγραμμα σπουδών, να σημειώσω ότι η πληρή της απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης της Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης, του European System of Evaluation of Veterinary Training και άλλων κοινοτικών και διεθνών οδηγιών. Οι πρώτοι 40 φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε προηγμένα εργαστήρια προσομοίωσης χρησιμοποιώντας καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας. Θα διδάσκονται στα αγγλικά βεβαίως, από έμπειρους εγνωσμένου κύρους καθηγητές, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν κλινικές δεξιότητες μέσω της Πανεπιστημιακής Κλινικής Ζώων Συντροφιάς που επίσης θα λειτουργεί στη σχολή. Πρόσθετο κρίσιμο κρίκο φυσικά αποτελεί το ευρύ φάσμα συνεργασιών με συμβαλόμενους φορείς και δομές στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη, τις οποίες οι φοιτητές θα μπορούν να αξιοποιήσουν. Αυτή ήταν μια πολύ σύντομη περιγραφή και κάποιες πληροφορίες για την κτηνιατρική σχολή. Κύριε Ραπτόπουλε, νομίζω ότι το τελευταίο στο οποίο αναφερθήκατε είναι το πιο βασικό από όλους, όταν κάποιος υποψήφιος και η οικογένειά του αυτή την ώρα βρίσκονται σε εκείνη, αν θέλετε, την στιγμή που καλούνται να αποφασίσουν για το ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσει κάποιος το παιδί τους, ο ίδιος υποψηφίος, ο ίδιος ο φοιτητής, γιατί θα πρέπει να συνδέεται και το επάγγελμά του με την αγορά εργασίας. Και αυτό το τελευταίο που είπατε ήταν το πιο σημαντικό για αυτή τη συνεργασία που υπάρχει με φορείς στην Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη για το άνοιγμα αυτό στην αγορά εργασίας. Βεβαίως. Διότι αυτοί οι φορείς για την εκπαίδευση, για την κατάλληλη εκπαίδευση των φοιτητών, δεν αρκεί μόνο να έχει τα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια μέσα στη σχολή, πρέπει να γίνουν επισκέψεις και εκπαίδευση, για την εκπαίδευση των φοιτητών σε μονάδες κτηνοτροφικές, σε εργαστήρια και σφαγεία παραμουσάρι και άλλα εργαστήρια του δημοσίου ή ιδιωτικά, αλλά ακόμα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όταν κάνουν πρακτική επιλογής που κάνουν τα καλοκαίρια, μπορούν να πηγαίνουν σε μονάδες της Ευρώπης, προφανώς και στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν αυτές, άρα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις δομές για την καλύτερη εκπαίδευσή τους, ενώ συνάμα, όπως είπα και θα το επαναλάβω, ότι το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης. Και στα πλαίσια αυτά γίνονται και οι επισκέψεις σε αυτές τις μονάδες, όπου θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι
στο μέλλον να έχουν μια λαμπή καριέρα. Και παρεμπιπτόντως να σας να επισημάνω ότι υπάρχει διεθνώς έλλειψη κτηνιάτρων. Αυτό που λέτε είναι επίσης σημαντικός πληροφορία. Να προσθέσω από τη δική μου την πλευρά ότι ούτως ή άλλως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το φθινοπορεινό εξάμηνο. Ξεκινά 7 Οκτωβρίου, οπότε και περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να πάρει και μετά την κουβέντα μας στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.euc.ac.cy. Κύριε Ρεπτόπουλε, η Κύπρος έχει αναδειχθεί ένας αρκετά δημοφιλής ακαδημαϊκός προορισμός για Ευρωπαίους και κυρίως Έλληνες φοιτητές, έτσι? Πράγματι, έτσι είναι, και με το γιατί εγώ τώρα άρχισα, δεν έχω πολύ καιρό που ασχολούμαι με αυτό, αλλά το πραγματικά το πιστοποίησα και εγώ που όσες φορές πηγαίνω, ότι και θα έλεγα βέβαια ότι η Κύπρος αποτελεί μια ιδανική επιλογή για τους υποψηφίους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο το βλέπουμε άλλωστε αυτό από το μεγάλο αριθμό αιτήσεων που έρχονται κάθε χρόνο για εισαγωγή για εισαγωγή Ελλήνων υποψηφίων φοιτητών. Να σημειώσω ότι, όπως είπατε, η εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα για τη σχολή μας γίνεται με την κατάθεση σχετικής αίτησης χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φυσικά υπάρχουν ειδικά κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται ανασχόλια. Ναι, παρακαλώ. Εγώ σας διέκοψα ή επιχείρησα να σας διακόψω, παρακαλώ ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Λοιπόν, εδώ θα αξίζει να αναφέρω ότι η ελληνική φοιτητική κοινότητα στο EUC, στο European University Cyprus, είναι αρκετά μεγάλη, καθώς στα αφνηθέα πανεπιστημίου σπουδάζουν πάνω από 4.000 Έλληνες φοιτητές. Και βέβαια τώρα με την, και λόγω του exit, είναι προφανές ότι εν δυνάμει φοιτητές, όχι μόνο Έλληνες και Κύπροι, αλλά έχουμε και φοιτητές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, και που αναζητούν αναγνωρισμένα πανεπιστήμια που προσφέρουν ποιοτικά προγράμματα σπουδών. Και ένα από αυτά είναι και το πανεπιστήμιο μας. Αυτό συμβαίνει δηλαδή πάνω σε αυτά τα οποία αναφέρεται, γιατί αυτά τα οποία γίνονται μέσα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρο το κάνει να ξεχωρίζει? Βεβαίως. Να αναφέρω παραδείγματος χάρη πως το πρόγραμμα της ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου έχει λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρων από το Excellent, από τον διεθνή οργανισμό QS Stars University Rating. Επιπρόσθετα, θα ήθελα εδώ να προσθέσω πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών από την έναρξη των σπουδών ενός φοιτητή μέχρι και την απονομή του πτυχίου του. Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέρω το τμήμα στέγασης που βοηθά στην εξέβρεση διαμονής προσαρμοσμένη στα μέτρα του κάθε φοιτητή, το πρόγραμμα προσαρμογής των εισερχόμενων φοιτητών με το οποίο ομαλοποιείται η μετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο, τον θεσμό του προσωπικού συμβούλου που καθοδηγεί τον φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και θεσμικό πλαίσιο. Την ψυχολογική υποστήριξη μέσω του εξειδικευμένου κέντρου του Πανεπιστημίου, την υποστήριξη στην επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών μέσω του κέντρου καριέρας, τον αθλητισμό και τους πανεπιστημιακούς ομίλους για την κοινωνικοποίησή τους, ανάπτυξη δεξιοτήτων κλπ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν πως οι φοιτητές απολαμβάνουν μια πλούσια φοιτητική ζωή, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή τους πορεία με την ανέμελη διάθεση των φοιτητικών χρόνων που όλοι εμείς οι παλιότεροι με νοσταλγία θυμόμαστε. Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες www.euc.ac.cy. Κύριε Ραπτόπουλε, σας ευχαριστώ για την κουβέντα και τις πληροφορίες και εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.